This meeting is being recorded. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 24 Φεβρουαρίου 2022, 7 το βράδυ, και έχουμε την χαρά να έχουμε την διάλεξη με θέμα μοναχική λύκη, εξτρεμιστική βία και αντιτρομοκρατική δράση. Η σημερινή διαλέκτης είναι η Δόκτωρ Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος και διδάσκουσα εσωτερικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Η διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνής Σχέσης, Στρατηγική και Ασφάλεια του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολης, θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Η διαδικασία της παρουσίασης είναι ως εξής. Θα διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση από την Δόκτωρ Μαρία Αλβανού και στη συνέχεια το ακροατήριο μπορεί να υποβάλει ερωτήματα είτε μέσα από το chat είτε λαμβάνοντας τον λόγο. Εγώ ονομάζομαι Μερσιλία Αναστασιάδου και είμαι λέκτορας διπλωματίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης ΠΑΦ. Λοιπόν, κάποια πολύ σύντομα για την Μαρία Αλβανού. Η Μαρία Αλβανού είναι εγκληματολόγος που ασχολείται ενεργά με τη μελέτη της τρομοκρατίας, της πρόληψης και αντιμετώπισης εξτρεμιστικής βίας. Έχει επίσης ασχοληθεί με το φαινόμενο των μοναχικών λύκων στην έρευνά της και ως μέλος του Radicalization Awareness Network, συμβάλλοντας στη σχετική έκδοση, πρόσφατη έκδοση, Spotlight Lone Actor. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας It's Time Research Team for Security, Terroristic Issues and Managing Emergencies του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου και των ειδικών του Radicalization Awareness Network. Συμμετέχει επίσης στο project EMISA CT Inflow της CEPOL. Είναι δικηγόρος παραρίου πάγο και διαμεσολαβήτρια αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και όπως ανέφερα και προηγουμένως, στο Πανεπιστήμιο μας διδάσκει το μάθημα εσωτερική ασφάλεια στο εξαποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνής Σχέσης, Στρατηγική και Ασφάλεια. Η σημερινή παρουσίαση της Δόκτωρος Αλβανού θα εξηγήσει τη συζήτηση και τις δυσκολίες γύρω από την έννοια των μοναχικών λύκων, εστιάζοντας σε πρακτικές πτυχές στο πλαίσιο της απονομής δικαιοσύνης. Μαρία Αλβανού, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασιάδου, και να ευχαριστήσω και όλους που είστε παρόντες και παρούσες εδώ αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι είναι και τσικνοπέμπτη, είναι δηλαδή μια δύσκολη πέμπτη και εκτιμώ ιδιαίτερα τον χρόνο σας για ένα θέμα το οποίο συχνά δεν απαντάμε στην ελληνική πραγματικότητα και στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται ακαδημαϊκές, αλλά αν θέλετε και στα μίντια, σχετικά με το φαινόμενο των μοναχικών λύκων. Θα δούμε δηλαδή το φαινόμενο αυτό μέσα στα πλαίσια της εξτρεμιστικής και τρομοκρατικής δράσης, με ένα σημείο αναφοράς που έχει να κάνει ειδικά με άτομα που για επαγγελματικούς λόγους ενδιαφέρονται για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο και πτυχές του μέσα στα πλαίσια της ποινικής δικαιοσύνης. Αρχικά να αναφέρω ότι πέρα από την γενικότερη ενασχόλησή μου με το φαινόμενο, γιατί το επιχειρησιακό κομμάτι της τρομοκρατικής παύλα εξτρεμιστικής δράσης ενδιαφέρει όσους ασχολούνται με το φαινόμενο, γιατί ακριβώς είναι η πρακτική πτυχή και μας οδηγεί σε τρόπους αντιμετώπισης. Άρα έτσι κι αλλιώς ήταν κάτι το οποίο εδώ και χρόνια με ενδιαφέρει, ειδικά με την αλλαγή της επιχειρησιακής κοινής που είδαμε να λαμβάνει χώρα με το Ισλαμιστικό Δίκτυο, αλλά και με ακροδεξιές επιθέσεις, με δράστες επιθέσεων μέσα στο πλαίσιο της ακροδεξίας ιδεολογίας. Αλλά πρόσφατα, όπως ανέφερε και η κυρία Αναστασιάδου, στα πλαίσια του Radicalization Awareness Network έγινε μια έκδοση πάνω ακριβώς στο φαινόμενο των μοναχικών λύκων και μου ζητήθηκε η συνδρομή μου. Θεώρησα ότι υπάρχει ένα κενό ακριβώς σε σχέση με τις προκλήσεις
που αφορούν τους επαγγελματίες του χώρου, όπως είπαμε πριν, της ποινικής δικαιοσύνης, ξεκινώντας ακόμη από law enforcement, δηλαδή από τις αρχές ασφάλειας και από τους αστυνομικούς, και φτάνοντας μέχρι, αν θέλετε, τον δικαστή, αλλά και τον expert witness, τον ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα στο δικαστήριο και θα πρέπει να ξέρει κάποια ζητήματα σχετικά με τους loan actors, με τους μοναχικούς λύκους, και να λάβει υπόψη του κάποιες παραμέτρους. Θα ξεκινήσω λίγο με το ερώτημα που ίσως σε κάποιους που δεν ασχολούνται με το χώρο μας να είναι έτσι ένα ερώτημα εύλογο. Γιατί τόση φασαρία, γιατί μιλάμε για τους μοναχικούς λύκους, ειδικά στο εξωτερικό? Θα έχετε δει ότι είναι από τα αντικείμενα που συγκεντρώνουν πραγματικά το ενδιαφέρον των ειδικών. Τι είναι έτσι τόσο ιδιαίτερο, γιατί ασχολούμαστε? Ξεκινάμε από το γεγονός ότι έχουμε εδώ μία αλλαγή στην επιχειρησιακή σκηνή, αλλά και μία αλλαγή ενδιαφέροντος που αφορά το πού επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Παλαιότερα επίκεντρο της προσοχής, όταν μιλούσαμε για την τρομοκρατία, ήταν η οργάνωση και γενικότερα η δυναμική της. Ουσιαστικά στην εξήγηση, αν θέλετε, στην ανάλυση των διάφορων πτυχών που αφορούν το φαινόμενο της τρομοκρατίας, είχε κεντρικό ρόλο η οργάνωση. Η σκοπή της, ο τρόπος επιχειρησιακής εμφάνισής της. Οι περισσότεροι θυμόμαστε, και οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται ονόματα τρομοκρατικών οργανώσεων που έγραψαν ιστορία, πολύ λίγο θυμόμαστε και έχουμε ασχοληθεί με αυτούργους. Αν θέλετε, στην Ελλάδα ασχοληθήκαμε και γνωρίζουμε κάποιους αυτούργους, γιατί έτσι όπως έγινε, για παράδειγμα, η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, έπεσε όντως το φως και μπορέσαμε να γνωρίζουμε συγκεκριμένους δράστες, την προσωπικότητά τους. Οι συγκυρίες δηλαδή το έφεραν τόσο ώστε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούργους. Αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια της δράσης μιας οργάνωσης, τουλάχιστον στον παρελθόντα χρόνο και στον τρόπο που ασχολούμαστε, είτε οι ειδικοί αλλά ακόμα και οι αρχές, όπως είπαμε, το ενδιαφέρον ήταν η οργάνωση. Πολύ λίγο ασχολούμασταν δηλαδή με την προσωπικότητα του καθενός μέλους παύλα αυτούργου μιας επίθεσης. Πολλές φορές δεν γνωρίζαμε και δεν συγκρατούν ακόμα και οι ειδικοί ποια επίθεση έφερε σε πέρας ποιο μέλος. Έτσι, υπάρχουν διάφορες οργανώσεις. Με εξαίρεση ίσως Μπάντερ Μάινχοφ, που θυμόμαστε το όνομα από Ούρλι και Μάινχοφ και Ανδρέας Μπάντερ, οι περισσότεροι, όπως είπα, δεν ασχολούνται με αυτούργους ή ασχολούνται με κεφάλια, με τους αρχηγούς των οργανώσεων, όπως και στη συγκεκριμένη γερμανική οργάνωση Rotary Faction, που ανέφερα με το δεύτερο της όνομα. Εδώ τώρα έχουμε, όπως είπαμε, μια αλλαγή και ξαφνικά ο φακός, έτσι, ο προβολέας, πέφτει στην προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, παύλα δυνατότητες του συγκεκριμένου αυτούργου και στην πορεία του όσον αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση στη βία. Αυτή η αλλαγή ενδιαφέροντος ουσιαστικά προκαλεί για μας τους εγκληματολόγους ειδικά και ένα επιπλέον ενδιαφέρον, γιατί αγγίζει το ερώτημα γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι εγκληματούν, το οποίο μεταφέρεται πλέον στην τρομοκρατία, στο γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι πλέον οργανώνονται και φέρουν σε πέρας τρομοκρατική ή παύλα εξτρεμιστική βία και δεν μένουν σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο αμφισβήτησης, αν θέλετε, καταγγελίας, κακό κειμένο στην κοινωνία, ή γιατί δεν ακολουθούν έναν διαφορετικό τρόπο, τέλος πάντων, για να επιτύχουν αυτά τα οποία έχουν ως στόχο πολιτικό, ιδεολογικό, θρησκευτικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφορά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί βία, είναι βίαιο και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί προκαλεί επιπλέον και φόβο. Δεν πρόκειται απλά για ένα φαινόμενο το οποίο περιχαρακώνεται μέσα σε συγκεκριμένη βία, την οποία είχαμε δει από τις τρομοκρατικές οργανώσεις και που λίγο πολύ το modus operandi ήταν αναμενόμενο και μπορούσαν να το διαχειριστούν οι αρχές, αλλά έχουμε, και θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό λίγο αργότερα, έχουμε μία δράση η οποία ξαφνιάζει, γιατί μπορεί να την φέρει σε πέρας οποιοδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, αξιοποιώντας, αν θέλετε, επιχειρησιακά και το στοιχείο της έκπληξης. Στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής μου έρευνας και στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής μου έρευνας, όταν ήμουν κάτω στο Ισραήλ, ήρθα άλλη μια φορά σε επαφή. Εδώ δεν θα μπω στην συζήτηση του να πάρω οποιαδήποτε πλευρά, θα μιλήσω μόνο επιχειρησιακά
για το κομμάτι το οποίο είτε με επιθέσεις με μαχαίρι, είτε με επιθέσεις με τη χρήση οχήματος, έδωσαν το όνομά τους, έδωσαν μάλλον το στίγμα τους στο λεγόμενο φαινόμενο τρίτη εντιφάντα και είναι ακριβώς η επιχειρησιακή τρόπη που χρησιμοποιούν συνήθως μοναχική λύκη. Αυτό λοιπόν το οποίο είχα δει και με επιθέσεις αυτοκτονίας ήταν ο πολύ μεγαλύτερος φόβος που, και απειλή αν θέλετε στην κοινωνική συνοχή που είχε δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο, αυτή η επιχειρησιακή έκφανση σε σχέση και με προηγούμενες εκφάνσεις της εντιφάντα όπως η δεύτερη που παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένη με οργανώσεις. Για ποιο λόγο προκαλεί αυτή την φοβία, αυτό τον τρόμο, το φαινόμενο των μοναχικών λύκων και για ποιο λόγο αυτή η βία που προκαλείται, ακριβώς θεωρούμε ότι είναι πιο επικίνδυνη για τις κοινωνικές δομές, αν θέλετε, και για τη συνοχή. Γιατί ακριβώς ο καθένας κοιτούσε τον διπλανό του και δεν μπορούσε να ξέρει αν θα είναι κάποιος ο οποίος θα φέρει σε πέρας μια τέτοια επιχείρηση, η οποία είναι ιδιαίτερα απλή. Αυτό λοιπόν το απλό στοιχείο που συνήθως απαντούμε σε αυτές τις επιθέσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του μοναχικού λύκου, το γεγονός ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και να διαπράξει μια τρομοκρατική επίθεση, αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο της έκπληξης, αλλά και το στοιχείο που χτυπά την κοινωνική συνοχή. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι και εδώ πέρα πηγαίνουμε πίσω στο θέμα της οργάνωσης. Με έναν τρόπο γυρνάμε πίσω. Μολονότι είπαμε είναι ένα φαινόμενο που επικεντρώνει πάνω στον μεμονωμένο αυτό. Επειδή ακριβώς σημείο αναφορά συνήθως πρόκειται μια οργάνωση, ένα δίκτυο ως ιδεολογική ομπρέλα, η οργάνωση η οποία καταφέρνει να εμφανιστεί ως αυτή η ιδεολογική ομπρέλα, είναι και η οργάνωση η οποία εμφανίζεται ως πιο επικίνδυνη, ως αυτή η οποία έχει κύρος πλέον, αν θέλετε, στο θέατρο του τρόμου και είναι αυτή η οποία πλέον έχει την φήμη της επικινδυνότητας. Είναι δηλαδή η οργάνωση η οποία τι δείχνει προς τα έξω, τι δείχνει προς την κοινωνία. Είναι η οργάνωση η οποία δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να ριζοσπαστικοποιήσει στη βία και να εκμεταλλευτεί αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση στη βία. Είναι η οργάνωση η οποία μπορεί να στρατολογεί και εδώ στοχευμένα έχω τη στρατολόγηση μέσα σε εισαγωγικά, γιατί όταν μιλάμε για μια οργάνωση ιδεολογική ομπρέλα και για το φαινόμενο των μοναχικών λύκων, σαφέστατα δεν μιλάμε για την στρατολόγηση μέλους με τη στενή και συγκεκριμένη έννοια, όπως γνωρίζουμε στις οργανώσεις με μια ιεραρχική διάρθρωση και με τον συμβατικό τρόπο στρατολόγησης και λειτουργίας. Έχουμε όμως άτομα τα οποία τα χτυπήματά τους μπορεί και τα χρεώνεται μια οργάνωση και τα χρησιμοποιεί με αυτήν την έννοια. Χρησιμοποιώ τον όρο εδώ στρατολόγηση και σε κάθε περίπτωση είναι μια οργάνωση η οποία δείχνει ότι μπορεί να συσπυρώσει και μπορεί να κινητοποιήσει. Αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα αρνητικού για μας τύπου παράσημα μιας οργάνωσης ως ιδεολογική ομπρέλα είναι αυτά που επίσης μας προκαλούν το ενδιαφέρον σε αυτό το φαινόμενο. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια θα δούμε η βιβλιογραφία να επικεντρώνεται πάνω στην ισλαμιστική τρομοκρατία συνδέοντάς την με το φαινόμενο και κυρίως μιλάμε για Αλ-Κάιντα και Νταές, κυρίως τα τελευταία χρόνια για τον Νταές. Εδώ έχω την υποσημείωση και θα το δούμε μετά ότι δεν είναι απόλυτα ακριβής αυτή η αναφορά με έναν αποκλειστικό τρόπο ότι μιλάμε για μοναχικούς λύκους, μιλάμε για ισλαμιστική τρομοκρατία. Θα δούμε ότι ειδικά το μοντέλο των μοναχικών λύκων έχει χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά από τον ακροδεξιό χώρο. Ανέφερα όμως την ισλαμιστική τρομοκρατία και ειδικά στην παρένθεση των ΤΑΕΣ, σαν παράδειγμα ακριβώς οργάνωσης, η οποία επιτυχώς έδειξε να είναι ιδεολογική ομπρέλα. Να θυμηθούμε λίγο όταν τα χτυπήματα της τρομοκρατίας και ειδικά μοναχικών λύκων άρχισαν να γίνονται στην Ευρώπη, πώς σχεδόν αυτόματα, όταν είχαμε κάποια επίθεση και είχαμε μεμονωμένο δράστη, είχαμε ένα δράστη, αμέσως στο μυαλό των περισσότερων ή αν θέλετε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αμέσως η αναφορά γινόταν σε πιθανό χτύπημα ΤΑΕΣ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μιας οργάνωσης. Δεν θα κάνω αυτή τη στιγμή διαφήμιση, αλλά θυμηθείτε ονόματα, μάρκες με τα οποία συνδέσαμε ξηραφάκια, με τα οποία συνδέσαμε οδοντόπαστες, με τα οποία συνδέσαμε στυλό που γράφουμε. Ονόματα brand names.
Έτσι, κάποτε στον ελλαδικό χώρο λέγαμε συγκεκριμένη μάρκα και εννοούσαμε, όπως είπα, στυλό, γενικά προϊόντα. Αυτό κατάφερα να κάνει τον ΝΤΑΕΣ. Το χτύπημα του μοναχικού λύκου άμεσα να συνδέεται με την οργάνωση. Κάθε φορά που θα μιλούσαμε για μοναχικό λύκο, ουσιαστικά να καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ΝΤΑΕΣ. Να υποπτευόμαστε ότι μιλάμε για ΝΤΑΕΣ. Ακόμη βέβαια, συχνά έρευνες έδειχναν ότι μπορεί πίσω από το χτύπημα ενός αυτούργου να μην κρυβόταν ΝΤΑΕΣ. Ή ποτέ να μην είδαμε στοιχεία τα οποία να επιβεβαίωσαν ότι το ΝΤΑΕΣ ήταν όντως πίσω από ένα χτύπημα μοναχικού λύκου. Παρ' όλα αυτά, και μόνο ότι η οργάνωση κατάφερε να είναι σχεδόν ταυτόσιμη με τη δράση μοναχικών λύκων στην Ευρώπη, δείχνει την επιτυχία και αυτό το στοιχείο που σας είπα της βίας, παύλα, φόβου και της συγκέντρωσης του ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για να δούμε λίγο τώρα κάποια ζητήματα για τους μοναχικούς λύκους που αγγίζουν λίγο πιο το επιστημονικό ενδιαφέρον περισσότερο. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον ορισμό και αμφισβήτηση από θεωρητικούς πάνω στην ακριβή σχέση που έχει ο αυτουργός μοναχικός λύκος με την οργάνωση παύλα ιδεολογική ομπρέλα. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορους βαθμούς σχέσης. Υπάρχει ο βαθμός που υποστηρίζουν αρκετοί, είναι και νομίζω και η βασική leading theory, η βασική θέση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και η προσωπική μου σχέση, ότι, η θέση ότι καλό είναι όταν μιλάμε για μοναχικούς λύκους να μιλάμε για πλήρη ακουσία σχέσης οργανικής, αν θέλετε, ανάμεσα στον δράστη και σε μια οργάνωση που απλά δράσει ιδεολογική ομπρέλα και δεν υπάρχει επικοινωνία, καθοδήγηση και εκπαίδευση του δράστη. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε ότι ανάλογα με τους συγγραφείς και τις θέσεις που υποστηρίζονται, μπορεί να υπάρχει μερική ή ακόμη και ολική επικοινωνία διαδικτυακή συνήθως ανάμεσα στον δράστη και σε κάποια οργάνωση και σε κάποιο βαθμό καθοδήγηση πίσω από το σχέδιο της επίθεσης, αλλά και εκπαίδευση του δράστη. Τώρα, το σημείο της ένστασης σε όσους υποστηρίζουμε, όπως είπαμε, την πρώτη βερσιόν, αν θέλετε, είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινάμε και έχουμε μία μορφή επικοινωνίας και ειδικά σχέδιο και εκπαίδευση, είναι σαν να έχουμε λίγο πολύ αυτό που λέμε πρόξη, μία μορφή πληρεξουσιότητας πάνω στην τρομοκρατική δράση. Άρα δεν έχουμε την αυτοριζοσπαστικοποίηση και την πρωτοβουλία, την ανεξάρτητη, που χρειάζεται να έχει ο αυτουργός για να τον εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, και ακούω και συμμερίζω με τον ενδιαφέρον άλλων θεωρητικών, και την τάση που έχει βάση πάνω στην εμπειρική πραγματικότητα, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και συχνά οι οργανώσεις, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να έχουν συνολικά και συμβατικά ως μέλος κάποιον δράστη, όντως προσπαθούν και επηρεάζουν τόσο στο κομμάτι της επιχειρησιακής προεργασίας, όσο και της εκπαίδευσης. Και ότι μπορεί να υπάρχει κάποια επικοινωνία η οποία δεν εντάσσει το συγκεκριμένο αυτουργό ως μέλος της οργάνωσης, αλλά απλά εντελώς, αν θέλετε, σε επίπεδο τακτικής και του να φέρει σε πέρας την επίθεση από τη στιγμή που έχει εκδηλώσει ο ίδιος ενδιαφέρον. Και ειδικά έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που αυτορισοσπαστικοποιούνται, αλλά και ψάχνουν στο διαδίκτυο, ειδικά όσον αφορά jihadi websites και jihadi επικοινωνία, ψάχνουν να βρουν μέσα από chatrooms, ψάχνουν να βρουν μέσα από οργανώσεις που έχουν μέλη τους σε chatrooms, κάποια καθοδήγηση, ειδικά επιχειρησιακή. Άρα, ναι, υπάρχει κάποια βάση και στη δεύτερη προσέγγιση. Απλά τελικά, αν θέλουμε να ορίσουμε το φαινόμενο καθαρά, νομίζω ότι χρειαζόμαστε, αν θέλετε, και τον προσανατολισμό της πλήρους απουσίας. Πάντως, ναι, στην πρακτική έχουμε όντως παραδείγματα που παίζουν αυτοί οι βαθμοί σχέσεις ή απουσίας, όπως αναγράφω, καλύτερα σχέσεις. Το πρόβλημά μας τώρα που είναι, ότι όταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάθε φορά που έχουμε μία επίθεση να πραγματοποιείται από ένα δράστη, αυτόματα σχεδόν έχουμε την ονομασία και την ταμπέλα μοναχικός λύκος,
Εκεί μπορεί να έχουμε και περίπτωση που πραγματικά δεν είναι ακριβής αυτή η περιγραφή και δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε ένα τέτοιο χτύπημα κάτω από την κατηγορία μοναχικός λύκος, πολύ απλά γιατί μπορεί όντως να είναι ένα full member, να είναι ένα πλήρες μέλος της οργάνωσης ο αυτογός που φέρει σε πέρα στην τρομοκρατική επίθεση, απλά για λόγους επιχειρησιακούς να βολεύει να εκτελέσει, για παράδειγμα, τον στόχο, να έχουμε την περίπτωση δολοφονίας, για παράδειγμα, και να εκτελέσει πραγματικά τον στόχο ένα μόνο μέλος της οργάνωσης. Και παλαιότερα, όταν μιλούσαμε για τις συμβατικές οργανώσεις, είχαμε περιπτώσεις που μία χαρά ένα μέλος της οργάνωσης έφερε σε πέρα στο φωνικό χτύπημα, γιατί έτσι ήταν ο σχεδιασμός, έτσι βόλευε επιχειρησιακά να συμβεί. Άρα αυτή η αυτόματη, σχεδόν θα έλεγε κανείς εστικτώδης απάντηση κάθε φορά που έχουμε έναν αυτουργό στο ερώτημα τι επίθεση έχουμε, εντάξει είναι επίθεση μοναχικού λύκου, είναι σφαλμένη. Από εκεί και πέρα, όπως είπα εμπειρικά, πρέπει να δούμε κατά πόσο κάποιες επαφές με δίκτυα, κάποιες επαφές με cells, με μικρές ομάδες, εξαντλούνται, όπως είπαμε, απλά σε κάποια βοήθεια επιχειρησιακή και κάποια καθοδήγηση ή πραγματικά ουσιαστικά έχουμε κάποιον freelance. Πολλές φορές στην δημοκρατία και πολλές φορές στο οργανωμένο έγκλημα μεταφέρουμε εκφράσεις από τον χώρο τον επαγγελματικό στον χώρο του εγκλήματος. Κάποιο ελεύθερο επαγγελματία του χώρου, ο οποίος θα φέρει σε πέρα σε ένα χτύπημα. Εκεί είναι δηλαδή κάποια ζητήματα που έχουμε ορισμού και διάκρισης και μας δυσκολεύουν. Θυμάμαι, για παράδειγμα, νομίζω ήταν το χτύπημα στο London Bridge. Μιλούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για lone actors, αλλά στη συνέχεια είδαμε σχέσεις με cells από την οργάνωση Al-Muhajirun. Τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε απλά, πρέπει να δούμε, έχουμε απλά μια συγκυριακή, ευκαιριακή επαφή η οποία απλά υποστήριξε μέχρι σε κάποιο βαθμό την επίθεση ή πραγματικά έχουμε το cell το οποίο λειτουργήσε και βρήκε άλλο ένα μέλος, το εκπαίδευσε και έφερε σε πέρα στην επίθεση. Οπότε αυτά, όπως είπα, είναι κάποια ζητήματα που αφορούν ορισμούς, αλλά δεν είναι απλά θεωρητικά. Μας αφορούν γιατί πρέπει να καταγράψουμε και να αναλύσουμε και να καταλάβουμε το φαινόμενο για να το αντιμετωπίσουμε επακριβώς. Και εκεί ακριβώς φέρνω και το επόμενο slide που αφορά τα στερεότυπα της ισλαμιστικής τρομοκρατικής βίας και την ταύτιση των μοναχικών λύκων με το ισλαμιστικό τρομοκρατικό φαινόμενο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, και οι πιο πρόσφατες, αν θέλετε, έρευνες που έχουμε, μας δείχνουν ότι κατεξοχήν ο χώρος της βίας ακροδεξίας δράσης χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για επιθέσεις. Και έχουμε δει αυτορεσοσπαστικοποίηση και έχουμε δει ακριβώς δράστες οι οποίοι μόνοι τους μπαίνουν σε έναν ιδεολογικό χώρο και αποφασίζουν μέσω της ακραίας έκφασής του να δράσουν βία, ακριβώς να τοποθετείται εκεί, στην βία ακροδεξιά έκφανση του φαινομένου και όχι στην ισλαμιστική. Χρειαζόμαστε να δούμε το επιχειρησιακό φαινόμενο χωρίς στερεοτυπικές διακρίσεις, χωρίς να θεωρούμε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, ιδεολογίες και τύπους εξτρεμιστικής ή τρομοκρατικής βίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναλυτήσουμε το φαινόμενο και να είμαστε και έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Εδώ ακριβώς φέρνω και το παράδειγμα επίσης του active shooting. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατεξοχήν πατρίδα δυστυχώς του φαινομένου, εκεί θα δούμε ότι έχουμε πάρα πολλές έρευνες οι οποίες μας δείχνουν ομοιότητες των δύο φαινομένων. Η διαφορά τώρα είναι ότι στο active shooting δεν έχουμε το κίνητρο το οποίο χρειαζόμαστε για να μιλήσουμε για τρομοκρατικού τύπου βία. Συνήθως έχουμε όντως μεμονωμένο δράστη και δανειζόμαστε πολλά από τις έρευνες και για τον τρόπο αντιμετώπισης που μπορεί να αφορά ακόμη και οδηγίες στο κοινό, στον κόσμο για το πώς μπορεί να προστατευτεί σε περίπτωση που έχουμε μια επίθεση μοναχικού λύκου, γιατί επιχειρησιακά, όπως είπαμε, μοιάζουν τέτοιου είδους επιθέσεις, αλλά μας αφορά και θα δούμε ακόμα και σε μέτρα αντιμετώπισης σε επίπεδο αρχών. Αυτή τη στιγμή, με μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε την εξέλιξη στις ΗΠΑ και στο Μίσιγκαν
της ποινικής δίωξης που αφορά το χτύπημα που είχε λάβει χώρα από μαθητή στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα active shooting να αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια και να διώκεται ως τρομοκρατική ενέργεια. Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είπαμε η μεγάλη διαφορά του active shooting από μια τρομοκρατική lone actor επίθεση είναι ότι δεν έχουμε το κίνητρο, αυτό το οποίο θα δούμε για όσους έτσι χρειάζονται λίγο ένα σημείο αναφοράς, 187α του ποινικού κώδικα, το οποίο δίνει ένα πάρα πολύ καλό ορισμό για την τρομοκρατία και απηχεί και τον ορισμό που έχουν πλέον τα ευρωπαϊκά κράτη και είναι και σε συνάφεια και σύνδεση και με τον ορισμό που είχε δώσει και παλαιότερα και η σύμβαση σχετική των ΗΠΑ. Οπότε χρειαζόμαστε αυτόν τον σκοπό, χρειαζόμαστε αυτό το πολιτικό κίνητρο. Η αιτιολογία στις ΗΠΑ ήταν ότι το active shooting το συγκεκριμένο προκάλεσε φόβο. Όμως η πρόκληση φόβου δεν είναι αρκετή. Δεν μπορεί δηλαδή για την πράξη ενός μοναχικού λύκου να μιλάμε για το πολιτικό κίνητρο και να είναι κομμάτι ή το ιδεολογικό γενικότερα και να φορτώνουμε τέτοια χαρακτηριστικά σε ένα active shooting. Φόβο προκαλεί γενικότερα το έγκλημα. Μπορώ να σας παραθέσω σειρά εγκλημάτων και μεμονωμένων δραστών σε εγκλήματα που προκαλούν φόβο στην κοινωνία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το πολιτικό κίνητρο. Θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αν έχουμε την περίπτωση ενός δράκου, ενός κατεξακολούθηση βιαστή, κατεξακολούθηση δολοφόνου γενικότερα, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί φόβο? Να δούμε λίγο και ιστορικά σε τέτοιες περιπτώσεις και εποχές που είχαμε τέτοιου είδους εγκληματίες, όντως η κοινωνία ένιωθε φόβο και μεγάλη αναταραχή. Δεν θα μπορούσαμε όμως ποτέ με μια λογική νομική συνέπεια να μιλήσουμε για τρομοκρατία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κουβέντα που γίνεται για το active shooting και η μεταφορά έτσι, σε σχέση με τους μοναχικούς λύκους, εδώ είναι προβληματική. Νομίζω ότι είναι καλύτερα σε επίπεδο τουλάχιστον νομικό να έχουμε διακριτά τα δύο φαινόμενα. Σε επίπεδο, όπως είπαμε, επιχειρησιακής αντιμετώπισης, σαφώς δανειζόμαστε από το active shooting. Θα δανειστούν, υποθέτω, και από το active shooting, μάλλον για τη γνώση για το active shooting, από τους μοναχικούς λύκους. Αλλά όχι σε νομικό επίπεδο, που εκεί περιπλέκονται τα ζητήματα. Το κύριο πρόβλημα που έχουμε όταν μιλάμε για τους μοναχικούς λύκους σήμερα είναι οι έρευνες που συνδέουν πλέον το φαινόμενο με ζητήματα ψυχικής υγείας και τι αυτό σημαίνει, ειδικά για τον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης και για όσους τον επικουρούν. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει δυσκολία για τον χαρακτηρισμό προβλήματος ψυχικής υγείας σε σχέση τόσο με ζητήματα καταλογισμού του αδικήματος. Για ποιο λόγο? Γιατί για να έχω έγκλημα, και πάλι να σας παραπέμψω στο άρθρο 14 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, αντίστοιχα είναι τα άρθρα γενικότερα στις νομολογίες των αστικών κρατών. Για να έχεις για την νομοθεσία λοιπόν έγκλημα, πρέπει να έχεις πράξει άδικη και καταλογιστεί στο δράστη, που σημαίνει ότι το βουλητικό στοιχείο και το στοιχείο της γνώσης του τι κάνω και θέλω αυτό που κάνω, πρέπει να είναι παρόν. Αν λοιπόν έχω τέτοιο ζήτημα ψυχικής υγείας που ο χαρακτηρισμός του φτάνει σε μία ένταση που έρει το καταλογισμό, τότε έχω ζήτημα για το αν έχω αδίκημα. Και έχω και ζήτημα στην αναγνώριση ενός τέτοιου βαθμού για τον αντίκτυπο που δημιουργείται στην κοινωνία, για το πώς διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο θέμα, αλλά ακόμα και σε εμάς τους ερευνητές για την έρευνα και την ανάλυση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Ξεκινώ από το τελευταίο. Όταν μιλάμε τόσα χρόνια για την ανάλυση της τρομοκρατίας και μιλάμε για όρους που έχουν να κάνουν με ζητήματα διεθνών σχέσεων, με ζητήματα κοινωνικά, με ζητήματα που αφορούν ακριβώς μια κοινωνική προσέγγιση, ξαφνικά όταν μεταθέτουμε το ζήτημα σε μια προσωπική βάση, σε μια κατηδίαν κατάσταση του δράστη, τότε τα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι μιλάμε, για παράδειγμα, για αποφυγή συγκρούσεων μέσα στην κοινωνία, για εξομάλυνση αδικιών και γενικότερα διαστάσεων μέσα στην κοινωνία, όλα αυτά πηγαίνουν στην άκρη αν μιλάμε για ζητήματα που συνδέονται ουσιαστικά με θέματα ψυχικής υγείας. Αλλά
Να αναφερθώ και στο πρώτο που είπα. Καταλογισμός του αδικήματος αντίκτυπο στην κοινωνία. Υπόθεση Άντερς Μπρέιβικ. Στην δίκη, η πρώτη πραγματογνωμοσύνη μίλησε για παρανοϊκή σχιζοφρένεια που ουσιαστικά έθετε σαφέστατα το πρόβλημα ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορούσε να έχει καταλογισμό και να συνεχιστεί η δίκη όπως συνεχίστηκε. Ο αντίκτυπος στην κοινωνία φυσικά ήταν τεράστιος. Η αντίδραση του κόσμου και της κοινωνίας ήταν ότι έχουμε έναν δράστη ο οποίος αιματοκύλησε ουσιαστικά την κοινωνία μας, ήταν πρωτοφανής η επίθεσή του και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε δικαστικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Χρειάζεται μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, δεύτερο συμβούλιο ειδικών, το οποίο απεφάνθη ότι ναι, ο κατηγορούμενος είναι ικανός προς καταλογισμό και συνέχεια είναι η γνωστή που αφορά τη δικαστική, τη δικαστική απόφαση. Εγώ δεν θα πάρω θέση ποια από τις δύο πραγματογνωμοσύνης και οι ιατρικές αποφάσεις είναι η ορθή, αλλά όπως καταλαβαίνετε εδώ γεννάται ένα ζήτημα. Αν ήταν η ορθή η πρώτη και η δεύτερη ουσιαστικά αφορά έναν τρόπο για να συνεχιστεί η δίκη, ή αν η πρώτη ήταν λαθασμένη, αλλά σε κάθε περίπτωση αν ήταν λαθασμένη και δεν γινόταν η δεύτερη πραγματογνωμοσύνη, τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι υπάρχουν πραγματικά προκλήσεις. Για μας στην έρευνα τα προβλήματα είναι επιπρόσθετα, γιατί παραδοσιακά οι επιστημονικές θέσεις οι οποίες επικρατούσαν ήταν αυτές που απέρριπταν τη σύνδεση ψυχοπαθολογίας και τρομοκρατίας. Και βασιζόταν στο ότι γενικότερα, και πάλι, πώς μιλάμε για τον επαγγελματικό χώρο, με τον ίδιο τρόπο για τον χώρο του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι οργανώσεις στρατηγικά θα απέρριπταν άτομα στα οποία δεν θα μπορούσαν να βασιστούν επιχειρησιακά. Οπότε θα δούμε ότι για δεκαετίες αυτή είναι η θέση και γυρνά γύρω από το μοντέλο πάλι το οργανωσιακό όμως. Βλέπουμε, απ' την άλλη μεριά, επιστημονική έρευνα τα τελευταία χρόνια να τονίζει την ύπαρξη θεμάτων υγείας σε μοναχικούς λύκους. Έτσι. Τέτ Καζίνσκι, κλασικό παράδειγμα. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα, σαφέστατα. Και εφόσον έχουμε και φαινόμενο που αφορά μεμονωμένους δράστες, χρειάζεται σε βάθος έρευνα και ανάλυση και της ριζοσπαστικοποίησης στη βία, αλλά και των διάφορων χαρακτηριστικών που μπορούν να μας φωτίσουν όντως ζητήματα υγείας. Από εκεί και πέρα. Επιπρόσθετο πρόβλημα πάλι. Μια στερεοτυπική παγίδα σύνδεσης ζητημάτων ψυχικής υγείας με τη διάπραξη τρομοκρατικής εξτρεμιστικής βίας και αντίστροφα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απριόρι περιθωριοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων και διευκόλυνση της ριζοσπαστικοποίησης στη βία, αφού θα τους έθετε στο περιθώριο, θα τους έθετε ως έναν ακόμη πιο ευάλωτο πληθυσμό και κομμάτι της κοινωνίας, βορρά ουσιαστικά σε οργανώσεις που στην ρητορική και στην επικοινωνία τους με τέτοια άτομα θα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια δεξαμενή για μοναχικούς ακριβώς δράστες, παύλα λίγους. Τι πρέπει να κρατήσουμε? Σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το νου όσοι είμαστε στο κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης, διότι η αποτυχία αναγνώρισης προβλημάτων ψυχικής υγείας θα μπορούσε να δημιουργήσει δικονομικά ζητήματα. Αστυνομική έρευνα, παύλα ανάκριση, ένα αρχικό στάδιο. Ειδικά για τα αγγλοσαξονικά κράτη, για παράδειγμα, οι άνθρωποι με ζητήματα ψυχικής υγείας θεωρούνται ευάλωτος πληθυσμός, στον οποίο ισχύει μια διαφορετική αντιμετώπιση στο στάδιο του interrogation. Και από εκεί και πέρα το κατά πόσο θα γίνουν δεκτά στοιχεία στα οποία η συλλογή έχει γίνει χωρίς να έχει αναγνωριστεί και να έχει γίνει σεβαστό ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, τα στοιχεία αυτά θα έχουν πρόβλημα στη δίκη. Το αποτέλεσμα μιας αποτυχίας αναγνώρισης προβλημάτων ψυχικής υγείας που θα μπορούσε να κοινάξει πραγματικά στον αέρα την πορεία, την οικονομική μιας τέτοιας υπόθεσης. Εδώ φωτίζω λίγο και τη δική μας την ευρωπαϊκή σκοπιά. Γιατί αφήνω λίγο την αμερικανική προσέγγιση War Against Terrorism, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Στην Ευρώπη και σπάνια χρησιμοποίησαμε και τέτοιες εκφράσεις, αλλά γενικότερα ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι ο στρατιωτικός, δεν είναι ο πολεμικός, αλλά είναι αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ως ένα δίκημα. Άρα, ό,τι αφορά ζητήματα καταλογισμού μας αφορά. Ό,τι δημιουργεί προβλήματα σε επίπεδο καταλογισμού μας αφορά.
και είναι ενδιαφέρον για σειρά από επαγγελματίες. Αστυνομικούς δικηγόρους, αλλά και όχι μόνο. Επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας που καλούνται ως πραγματογνώμονες σε δίκες όντως να αποφανθούν, όπως είπαμε πριν για την υπόθεση Anders Breivik, αν έχουμε καταλογισμό ή όχι σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να γίνει μια έρευνα η οποία είναι σε βάθος για να καταλάβουμε πώς ακριβώς, αν σχετίζεται και πώς σχετίζεται το φαινόμενο μοναστικός λύκος με ζητήματα ψυχικής υγείας. Και φοβάμαι ότι ακόμα οι έρευνες που έχουμε είναι αρκετά σποραδικές και ευκαιριακές και δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα και σε βάθος. Μια έρευνα η οποία θα μας βοηθήσει και να κατανοήσουμε κατά πόσον ευάλωτες ακριβώς ομάδες πληθυσμού πέφτουν θύματα ρητορικής της βίας και ριζοσπαστικοποίησης, ακριβώς ειδικά στο διαδίκτυο, από, όπως είπαμε, οργανώσεις που δρούν ως ιδεολογική ομπρέλα. Και επίσης, τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε βάθος και συστηματικά αυτή τη σύνδεση θεμάτων ψυχικής υγείας με το φαινόμενο, αλλά και να γνωρίζουμε και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε δράστη τι ακριβώς συμβαίνει με ειλικρίνεια και όχι απλά για λόγους συνέχισης, όπως είπαμε, της δίκης και της ποινικής δίωξης. Γιατί σήμερα μιλάμε για προγράμματα απεμπλοκής. Θα δείτε ότι κατεξοχήν exit ή αλλιώς disengagement projects υπάρχουν σε διάφορες χώρες και στόχο έχουν να βοηθήσουν άτομα να απεμπλακούν από τον χώρο της εξτρεμιστικής, παύλα, τρομοκρατικής βίας. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα πρόγραμμα απεμπλοκής χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεσαι. Γιατί πάρα πολύ απλά, εάν τα ζητήματα ψυχικής υγείας είναι τέτοια, τα οποία ήταν καθοριστικά για την ριζοσπαστικοποίηση στη βία, τότε αν δεν λάβεις υπόψη αυτό το παράγοντα, το πρόγραμμά σου επαγγελματικής δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο στον οποίο απευθύνεται. Άρα θα είναι μία αποτυχία. Ακόμη κι αν ολοκληρώσει κάποιος το πρόγραμμα αυτό, για παράδειγμα, μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα ή ακόμα και σε άλλους χώρους που πραγματοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα. Το θέμα είναι, όταν τελειώσει και μετά έχει απαντήσει το πρόγραμμα στις ειδικότερες ανάγκες. Αν δεν γνωρίζει τις ειδικότερες ανάγκες, όχι. Είναι πάρα πολύ απλό. Ζητήματα που αφορούν ψηφιακά και οικονομικά ίχνη και σχετίζονται επίσης με τους μοναχικούς λύκους. Ξεκινάμε από το ότι το διαδίκτυο και γενικά το ψηφιακό περιβάλλον ευνοεί φυσικά τη ριζοσπαστικοποίηση στη βία και ειδικά για τους μοναχικούς λύκους που βρίσκουν υλικό για αυτό που ονομάζουμε αυτοριζοσπαστικοποίηση. Μεγάλη κουβέντα κατά πόσο σε αυτή την αυτοριζοσπαστικοποίηση μπορούμε να μιλήσουμε για καθαρό φαινόμενο ή και πάλι έχουμε και επιρροή μέσα στο φυσικό περιβάλλον και με φυσική, αν θέλετε, επικοινωνία. Γιατί το λέω αυτό. Αρκετές φορές σε περιπτώσεις που μιλούσαμε για ριζοσπαστικοποίηση στη βία online, φάνηκε στη συνέχεια, εδώ θα δανειστώ ένα παράδειγμα από το Ισλαμιστικό Δίκτυο, φάνηκε στη συνέχεια, για παράδειγμα, ότι είχαμε αυτούργο, ο οποίος ερχόταν σε επαφή με συγκεκριμένη μάμη που λειτουργούσε σε ένα παράνομο τζαμί και είχε ρητορική βία. Οπότε εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή κατά πόσον τελικά, συστηματικά δεν το έχουμε δει και αυτό μέσα από την έρευνα, αν αρκεί αυτό που λέμε online ριζοσπαστικοποίηση ή χρειάζονται και άλλες παράμετροι. Αυτό το οποίο πάντως ισχύει είναι ότι έχουμε social media και ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες υπάρχει υλικό το οποίο βοηθά για την ριζοσπαστικοποίηση στη βία. Μία πρόκληση είναι κατά πόσον απομακρύνουμε αυτό το υλικό με τρομοκρατικό περιεχόμενο ή κάνουμε monitoring το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει ακριβώς και σε μοναχικούς λύκους. Γιατί βλέπουμε ότι συχνά αυτά τα άτομα προσπαθούν να έχουν μέσα σε chat rooms κάποια επικοινωνία, να λάβουν κάποιες παραπάνω πληροφορίες, ειδικά για το επιχειρησιακό κομμάτι, και για κάποια δυσνόητα ιδεολογικά, παύλα θρησκευτικά σημεία, αν μιλάμε για την Ισλαμιστική τρομοκρατία, αλλά και αν μιλάμε και για ιδεολογικού τύπου, γι' αυτό μίλησα για ιδεολογικά σημεία. Οπότε ένα monitoring μπορεί να μας βοηθήσει. Ψάχνουμε να βρούμε στοιχεία και μπορούμε να βρούμε λοιπόν στοιχεία από τη ψηφιακή επικοινωνία, τα οποία να είναι αποδεκτά σε δίκη, στοιχεία που να μπορούν να μας οδηγήσουν σε καταδίκη. Ψάχνουμε να βρούμε πληροφορίες είτε για αυτοριζοσπαστικοποίηση και να δούμε την πορεία της, είτε για σημεία όπως ηθικής αυτοργίας που να μας δείξουν και κάποιους άλλους αυτοργούς που μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε μέσα στο ποινικό μας σύστημα.
Αντίθετα, όταν μιλάμε για το φαινόμενο των μοναχικών λύκων, πολύ λίγα στοιχεία μπορούμε να λάβουμε σε σχέση με το χρηματικό κομμάτι, γιατί συχνά το modus operandi είναι ιδιαίτερα απλό. Αυτό τι σημαίνει? Δεν χρειάζεται χρηματοδότηση. Οπότε τα οικονομικά ίχνη, αυτό που λέμε the trail of money, που μπορούμε να δούμε και βρίσκουμε σε άλλου τύπου τρομοκρατικές επιχειρήσεις και κυρίως σε μια οργάνωση η οποία για να επιβιώσει χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Οπότε προβαίνει και σε άλλου τύπου πολλές φορές εγκλήματα, μη σχετιζόμενα άμεσα με την τρομοκρατία, για να σταθεί οικονομικά και να επιβιώσει. Δεν τα έχουμε συνήθως στο φαινόμενο των μοναχικών λύκων. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει λιγότερα στοιχεία. Τι σημαίνει λιγότερα στοιχεία? Λιγότερη δυνατότητα να επέμβω προληπτικά, και κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όχι απλά να δράσουμε μετά συλλαμβάνοντας και καταδικάζοντας το δράστη, αλλά να προλάβουμε και ένα χτύπημα. Θα ήθελα να κλείσω με δύο ειδικά θέματα ενδιαφέροντος που προσωπικά τα θεωρώ αυτή τη στιγμή τα πιο hot. Το ένα αφορά τους νέους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σαφώς περισσότερο online και στα social media και ειδικά την εποχή του COVID-19, που λόγω και των lockdowns ουσιαστικά το περιβάλλον μας ήταν ένα smartphone, ήταν ένα laptop. Και τι σημαίνει αυτό και τι αντίκτυπο θα δούμε στη συνέχεια σε σχέση με το φαινόμενο της αυτορυζοσπαστικοποίησης στη βία και αν θα αποτυπωθεί και με πράξεις βίας, παύλα lone actor, μοναχικών λύκων. Και το δεύτερο, αν θέλετε, που είναι προσωπικό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ασχολούμαι εδώ και χρόνια με τις γυναίκες αυτοργούς, είναι για ποιο λόγο έχουμε τόσο χαμηλή αντιπροσώπευση στη βία μοναχικών λύκων. Θα μου πείτε, δεν χαίρεσαι? Σαφέστατα χαίρομαι γενικότερα όταν έχω χαμηλή αντιπροσώπευση, όταν έχω χαμηλή εγκληματικότητα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα θέμα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι επηρεάζεται η συμμετοχή των γυναικών στο έγκλημα και από κοινωνικά στερεότυπα και από τον τρόπο που επιτρέπεται στις γυναίκες, αν θέλετε, να κοινωνικοποιούνται. Το γυάλινο ταβάνι δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, άλλη μια φορά αφορά και τον εγκληματικό χώρο. Και συχνά βλέπαμε ότι σε οργανώσεις και οι ρόλοι των γυναικών ήταν από πιο πριν έτσι προδιαγεγραμμένοι και τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες οργανώσεων υπήρχαν κόκκινες γραμμές για τις γυναίκες. Όταν μιλάμε για τη βία των μοναχικών λύκων, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν και μπαίνουν οι γυναίκες στο διαδίκτυο, με τον ίδιο τρόπο μπορούν και αυτοριζοσπαστικοποιούνται, με τον ίδιο τρόπο, τον πολύ απλό, μπορούν και φέρουν σε πέρας μία επίθεση και μάλιστα αν μιλάμε για μαχαίρι ή όχημα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο απόκτησης, πώς να το πω, προμήθειας, να έχουν στα χέρια τους αυτό το φωνικό εργαλείο και με τρόπο που δεν θα προκαλούσε και καμία έκπληξη, έτσι. Μαχαίρια μπορούν να έχουν και να προμηθεύονται όλοι. Άρα υπάρχει το ερώτημα για ποιο λόγο ακόμα έχουμε τόσο χαμηλή αντιπροσώπευση των γυναικών στη βία μοναχικών λύκων και εδώ θα πω ακόμα και στα active shootings. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ακόμα που χρειάζεται να ερευνήσουμε για το φαινόμενο των μοναχικών λύκων. Ελπίζω να σας βοήθησα δείχνοντάς σας κάποια από τα σημεία και στοιχεία αυτά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε για την ευρυθή παρουσίασή σου. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι θα αφιερώσουμε τα επόμενα 20 λεπτά για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις από το ακροατήριο. Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι για να τεθούν τα ερωτήματα, είτε μέσα από το Q&A session, είτε μέσα από το chat, είτε αν επιθυμεί κάποιος να ανοίξει το μικρόφωνο και να θέσει το ερώτημά του. Οπότε, εάν υπάρχουν ερωτήματα, πολύ ευχαρίστως να απαντηθούν. Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι από τον κύριο Σπυρίδωνα Χριστάκη. Κύριε Χριστάκη, αν θέλετε να θέσετε το ερώτημά σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Απλά έτυχε στην διατριβή μου να ασχοληθώ με ένα κομμάτι που αφορούσε την ιστορία, την σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Οπότε εκεί ενεπλάκη
Δεν μπορούσε να αποφευχθεί άλλωστε η τρομοκρατία με την κυρίως με την ΕΤΑ, αλλά και τις υπόλοιπες τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες είχαν όντως πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα εθνικιστικά ιδεώδη της ΕΤΑ. Υπήρχαν και αριστερές οργανώσεις, ακροδεξιές οργανώσεις, άλλες για την επαναφορά παλιότερων γόνων βασιλέων οι οποίοι είχαν χάσει το θρόνο. Θα έλεγα ότι βρίσκονταν έτσι σε μια, η Ισπανία του 1975 βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Μάλιστα, στο χτύπημα που είχε κάνει στη Μαδρίτη του 2004 είχε υποπέσει σε αυτό το σφάλμα ο τότε πρωθυπουργός ο Αφνάρ και είχε πει ότι το χτύπημα ήταν της ΕΤΑ, ενώ αποδείχτηκε ότι ήταν το της μουσουλμανικής τρομοκρατίας. Πιστεύετε ότι πια έχουμε περάσει σε μία μετατρομοκρατία η οποία αφορά αυτή την, τον καινούριο όρο των μοναχικών λύκων ημί, οι οποίοι δεν υπήρχαν στο παρελθόν ως προς αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι και δεν είναι και πια ακόμα και τα χτυπήματα της τρομοκρατίας της Αλ-Κάιντα των οποιοδήποτε άλλων τρομοκρατικών ομάδων πια δεν είναι τόσο ξεκάθαρα ή δεν τα μαθαίνουμε, δεν μας έρχονται οι λόγοι οι οποίοι γίνονται. Δηλαδή δεν μας αρκεί μόνο ότι ναι, η Δύση εμπλέκεται στα δικά μας και πάμε μέχρι εκεί. Ίσως είναι και σε κάτι ατομικό επίπεδο. Εδώ λίγο είναι μπερδεμένο. Όντως το καταλαβαίνω σωστά ή μου ξεφεύγει κάτι? Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση και χαίρομαι και πάρα πολύ για την αναφορά στην Ισπανία, γιατί αγγίξατε μία χώρα η οποία για μένα είναι σχολείο για την τρομοκρατική δράση. Δηλαδή είναι πολλές χώρες έχουν προβλήματα τρομοκρατίας, αλλά είναι κάποιες χώρες που μπορούν να μας φωτίσουν πάρα πολλές πτυχές του φαινομένου. Και η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που μπορούν να μας δείξουν πραγματικά και διαφορετική δράση λόγω οργανώσεων, αλλά είναι και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χώρα σε σχέση με την αντιμετώπιση και ειδικά με το incommunicado που έχει σαν νομικό μέτρο στην έρευνα και στην ποινική δίωξη τέτοιων υποθέσεων. Οπότε χαίρομαι που το φέρατε σαν παράδειγμα. Και που μιλήσατε και για την περίπτωση Αφνάρ, και εδώ εγώ θα βάλω και έναν αστερίσκο λέγοντας ότι παρά το γεγονός ότι η αναφορά στην ΕΤΑ υπήρξε το Βατερλό του Αφνάρ, ουσιαστικά αυτό είναι καταγεγραμμένο, υπάρχουν ερευνητές που ακόμα και σήμερα, πολλά δηλαδή δεκαετία και βάλε χρόνια μετά, ψάχνουν για στοιχεία σύνθεσης έστω για υλικοτεχνική υποστήριξη του χτυπήματος και για συνεργασία ΕΤΑ με το Ισλαμιστικό Δίκτυο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να τα βρουν. Πραγματικά σε αυτόν τον χώρο ερευνάμε δεκαετίες για να βρούμε. Δεν μας αρκεί η άμεση ανταπόκριση. Αυτό το οποίο έχετε σαφέστατα δίκιο είναι ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη μορφή τρομοκρατικής δράσης και νομίζω ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και μια άλλη μορφή μοναχικών λύκων. Και τι θέλω να πω. Αυτό το οποίο έκανε, κατάφερε το ΝΤΑΕΣ ήταν να πάρει κάτω από την ομπρέλα του δράστες οι οποίοι δεν ήταν αυτό που ονομάζουμε μαχητές του Ισλάμ. Αυτό δηλαδή το πρότυπο μαχητή και το πρότυπο στρατολόγησης που είχε η Αλ-Κάιντα, που οι μοναχικοί λύκοι εξέφραζαν ένα πρότυπο μαχητή το οποίο ήταν πάρα πολύ συντονισμένο με τις αρχές ενός καλού Ισλαμιστή. Το ΝΤΑΕΣ τι κατάφερε, να έχει άτομα τα οποία είχαν ποινικό μητρό πίσω, άτομα τα οποία θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε και γενικότερη τους πορεία. Έδειχνε εγκληματία συμμορίας της γειτονιάς, να αυτοριζοσπαστικοποιείται, να φέρει σε πέρας χτυπήματα και αυτά να τα χρεώνεται εις όφελός της η οργάνωση. Γι' αυτό θα δούμε και επιχειρησιακά και ένα άλλο σύμφωνο. Επειδή μιλήσατε πριν για την μετατρομοκρατία και για τη διαφορά στο επιχειρησιακό κομμάτι. Αν θυμάστε, εποχή Αλ-Κάιντα σήμαινε εποχή επιθέσεων αυτοκτονίας. Εποχή μοναχικών λύκων για τον ΝΤΑΕΣ άρχισε να σημαίνει επιχείρηση υψηλού ρίσκου, αλλά όχι αυτοκτονίας. Τι σημαίνει αυτό? Σαφέστατα είμαι έτοιμος για εμπλοκή με τις αρχές, αλλά όπως είδαμε σε διάφορες επιθέσεις στην Ευρώπη, είμαι και έτοιμος και προσπαθώ να διαφύγω.
Δεν έχω ακόμα ούτε τη συσπήρωση, ούτε την ταυτότητα του μάρτυρα του Σαχίδ, έτσι, που είχε παλαιότερα η Αλ-Κάιντα. Οπότε αυτή είναι μια διαφορά, η οποία πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια ποιοτική διαφορά στη δεξαμενή στρατολογούντων, στρατολογουμένου συγγνώμη, και στρατολογηθέντων, και θα την δούμε και στην πορεία πώς θα συνεχιστεί. Δεν θα έχουμε επιθέσεις αυτοκτονίας. Πιθανόν και θα έχουμε, αλλά βλέπουμε ήδη ότι είναι πολύ λιγότερες. Επιχειρησιακά λοιπόν έχουμε αυτό το σύνολο. Οι οργανώσεις τα χτυπάνε με καθαρό τρόπο, όπως είπατε, ή με έναν τρόπο που πολλές φορές δεν μπορούμε και να καταλάβουμε αν έχουμε τους σκοπούς της οργάνωσης ή προσωπικά ζητήματα, και εδώ θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι το εντοπίσατε πάρα πολύ ορθά. Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες που κάνουμε δεν είναι τόσο πίσω από το δίκτυο της οργάνωσης, αλλά πάνω σε προσωπικά στοιχεία του δράστη. Κάτι που δεν κάναμε τη δεκαετία του 70. Αν δείτε τις έρευνες δεκαετία 70 και 80, είναι όλες επικεντρωμένες στην οργάνωση και όχι σε αυτούργους. Οπότε νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η προσέγγιση σας και πολύ κέραια όσα ο ίδιος ήδη υπογραμμίσα. Ευχαριστούμε κυρία Χριστάη, ευχαριστώ Μαρία. Το επόμενο ερώτημα είναι μάλλον από τον κύριο Γιώργο, αν θέλει να λάβει τον λόγο. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε περίπτωση που κάποιος ο οποίος έχει τη δράση αυτή που λέμε μοναχικού λύκου, σε περίπτωση σύλληψής του, και ενώ έχει διαπιστωθεί ότι έχει προκαλέσει κάποιο χτύπημα, το οποίο έχει επιφέρει κάποιες απώλειες στην ανθρώπινη ζωή, εκτός από την επιβολή της τιμωρίας και την ανακάλυψη πιθανών διασυνδέσεων για να ανακαλύψουμε με άλλους άμα συνεργάζεται ή ποια ήταν τα προσωπικά του κίνητρα για να το πράξει αυτό. Ποιοι είναι οι τρόποι, οι μέθοδοι, οι οποίοι θα μπορέσουν, εκεί που θα τον τοποθετήσουν το σοφρονιστικό σύστημα, να το πω, να τον επαναφέρει στο κοινωνικό σύνολο, αν θα μπορέσει ποτέ αυτός να ξαναγίνει ενεργό και σε εισαγωγικά καλό μέλος του κοινωνικού συνόλου και αν έχουμε τέτοια παραδείγματα. Αγγίζεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε αρχικά ότι ήδη και με την τελευταία αλλαγή στην ποινική νομοθεσία, η οποία φυσικά αγγίζει και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αντιμετωπίζεται και το φαινόμενο του μοναχικού λύκου. Γιατί ξεφεύγει πλέον η αντιμετώπιση ποινική της τρομοκρατίας από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, η οργάνωση, που ήθελε δύο και πάνω. Άρα, ήδη και η νομοθεσία άρχισε να προσανατολίζεται, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς το φαινόμενο των μοναχικών λύκων. Τώρα, το ερώτημα το δεύτερο, το οποίο είναι και το πιο κέραιο. Τι κάνουμε από την πλευρά, από τη στιγμή της καταδίκης και μετά? Εξαρτάται από τα κράτη τα οποία έχουμε. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε το νορβηγικό μοντέλο και πώς αντιμετωπίζει τον Breivik. Μπορούμε να δούμε το γερμανικό παλαιότερο μοντέλο και πώς αντιμετώπισε τη Rotterdam Infraction. Στο δικό μας κράτος δεν έχουμε κάποια ειδική, θα λέει, στο δικό μας κράτος αναφέρομαι για την Ελλάδα και γενικότερα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, δεν θα δούμε κάποια σοφρονιστικά καταστήματα ειδικά για περιπτώσεις εξτρεμιστικής παύλα τρομοκρατικής βίας. Θα δούμε κάποια μέτρα τα οποία προσπαθούν να προλάβουν τη ριζοσπαστικοποίηση μέσα στις φυλακές, ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι καταδικάζονται για τέτοιου είδους αδικήματα να μην είναι κέντρα για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση άλλων. Κατά πόσον αυτά είναι επιτυχή ή όχι τα προγράμματα, ο χρόνος θα δείξει. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε χώρες του εξωτερικού, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Τώρα, πηγαίνω στο κομμάτι που είπατε, προγράμματα και να αξιολογήσουμε προγράμματα απεμπλοκής. Exit. Παραδείγματος, στο εξωτερικό έχουμε και από φόρμερς, από άτομα τα οποία ακριβώς έχουν φύγει από τις οργανώσεις και αυτή τη στιγμή μάλιστα βοηθούν τις αρχές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και δεν θα πω το όνομα, αλλά μπορείτε να το ψάξετε και στα social media. Υπάρχει και πολύ γνωστός καθηγητής αυτή τη στιγμή σε Πανεπιστήμιο του Καναδά, ο οποίος είναι πρώην μέλος Ισλαμιστικής Τρομοκρατικής Οργάνωσης και αυτή τη στιγμή είναι από τους leaders στη θεωρητική αντιμετώπιση και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συνεργάζονται μαζί του και το FBI και αρχές όλου του κόσμου και, όπως είπα, είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο. Διδάσκει ακριβώς ασφάλεια. Άρα, ναι, έχουμε επιτυχή παραδείγματα. Απ' την άλλη μεριά, ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορώ να σας πω ότι έχουμε αποτυχία τέτοιων προγραμμάτων με άτομα τα οποία θεωρήθηκαν ότι
έχουν σοφρονιστεί και τους δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία και είδαμε ότι ξανά έφεραν σε πέρας αδικήματα σχετιζόμενα με τρομοκρατία και εξτρεμιστική βία. Το πώς ορίζουμε την επιτυχία εδώ και την αποτυχία επίσης είναι ένα πρόβλημα. Και σας θέτω το εξής θέμα. Έστω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα απεμπλοκής, απεριζοσπαστικοποίησης και έχουμε κάποιον ο οποίος φεύγει από την οργάνωση. Έχουμε αποτυχία αν για 5 χρόνια αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματίσει και θα εγκληματίσει στον 6ο χρόνο ή στον 10ο. Είναι όλα ή τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε, αν δεν έχει περάσει μέσα από το πρόγραμμα, άματι, δηλαδή με το που φεύγει από τις φυλακές, να εγκληματίσει αυτόματα και αμέσως. Το γεγονός ότι έμεινε 5 χρόνια μακριά από την εγκληματική τρομοκρατική δράση δεν είναι επιτυχία. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι αποτυχία το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος ξαναγυρνά σε κάποια φάση στην τρομοκρατική δράση. Άρα, και αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε φόρουμ ακριβώς για το ζήτημα τέτοιων προγραμμάτων, το πώς κάνουμε την αξιολόγησή τους και το πώς λέμε ότι ένας άνθρωπος απορριζοσπαστικοποιείται ή όχι, είναι μεγάλο ζήτημα. Και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν κάποιο άλλο άτομο από το ακροατήριο επιθυμεί να λάβει τον λόγο, πολύ ευχαρίστως. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Αν μπορώ να θέσω εγώ ένα ερώτημα, αγαπητή Μαρία, κυρία Αλβανού. Εάν ο παράγοντας της θρησκείας διαδραματίζει ρόλο ως προς τους μοναχικούς δρόντες, μοναχικούς λύκους και εάν ναι, μέσα από την βιβλιογραφία, μέσα από την έρευνα, σε ποιο βαθμό? Εξαιρετική ερώτηση και έχουν αλλάξει εδώ οι απαντήσεις μας, όπως είπα, και από το ΣΥΦ, από την πορεία και το πέρασμα την Αλκαίδα στον ΤΑΕΣ. Παλαιότερα, όταν μιλούσαμε για μοναχικούς λύκους και ειδικά τονίζαμε επιχειρησιακά την εκδοχή των επιθέσεων αυτοκτονίας, θεωρούσαμε ότι η διαστρεβλωμένη ερμηνεία της θρησκείας, θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν πρέπει να ταυτίζουμε το Ισλάμ με την τρομοκρατία, είναι μια διαστρεβλωμένη βίαιη εκδοχή του, αυτή που προβάλλουν οι Ισλαμιστές. Λοιπόν, θεωρούσαμε ότι ακριβώς είναι μια εργαλειοθήκη που μπορεί και προετοιμάζει για τέτοιου είδους βία. Και περνώντας και σε άλλες επιχειρησιακές μορφές φυσικά των μοναχικών λύκων, ότι όντως διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Με έναν αστερίσκο. Εδώ και χρόνια το ξέρουμε αυτό όσοι ασχολούμαστε με αυτόν τον χώρο. Είμαστε χωρισμένοι σε 2 πλευρές. Αυτή που θεωρεί ότι η θρησκεία, η διαστρεβλωμένη, όπως είπαμε, τέλος πάντων, αυτή η εκδοχή, όντως βρίσκεται πίσω από την τρομοκρατία. Και υπάρχει και η άλλη γραμμή, η οποία θεωρεί ότι σε τέτοιο επίπεδο πλέον η θρησκευτική ιδεολογία δεν είναι πλέον ιδεολογία, θρησκευτική, αλλά πολιτική, και βλέπουμε άλλου είδους κίνητρα. Βάζοντας αυτή τη διαμάχη στην άκρη, που νομίζω εξακολουθεί και υπάρχει, θα πω το εξής. Σήμερα με τον ΤΑΕΣ βλέπουμε, όπως είπα, διαφορετικό χαρακτήρα, που το θρησκευτικό κομμάτι είναι πίσω, ακόμη και αν προβάλλεται πολύ. Δηλαδή, όταν έχω έναν δράστη ο οποίος δηλώνει σαχή του ΤΑΕΣ, αλλά πίνει αλκοόλ, έχει προγαμίες και εξωγαμίες σχέσεις, το γενικότερο του προφίλ δεν είναι αυτό του μάρτυρα, δεν μου βγάζει προς τα έξω το θρησκευτικό αυτό στοιχείο, παρά μόνο ευκαιριακά. Δηλαδή, υπάρχουν μελετητές σήμερα οι οποίοι ακριβώς αυτό που μας λένε, και νομίζω ότι έχουν δίκιο, είναι ότι πλέον πολύ περισσότερο μιλάμε για την θρησκεία, αυτή την, όπως είπαμε, την εκδοχή, τη βίαιη, ως κάλυμα, και για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πραγματικά ριζοσπαστικοποιημένοι θρησκευτικά στη βία. Και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και αυτό που σας είπα. Δεν προκαλεί εντύπωση το ότι δεν έχουμε επιχειρησιακά τόσο μεγάλη δεξαμενή για σαχίτς, για επιθέσεις αυτοκτονίας, αλλά έχουμε για επιθέσεις οι οποίες είναι βίας όντως, αλλά αν βγάζαμε την οργάνωση, θα έμενε στα επίπεδα τα επιχειρησιακά εγκληματικής βίας. Άτομα τα οποία θέλουν να γλιτώσουν και όχι να γίνουν μάρτυρες. Οπότε θεωρώ ότι ναι, η θρησκεία, η εκδοχή αυτή διαστρεβλωμένη είναι εργαλειοθήκη, αλλά δεν έχουμε δει, όπως είπαμε, στην ακροδεξιά σκηνή μοναχικούς λύκους, κατ' εξοχήν. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μια είτε ιδεολογία είτε θρησκευτική εκδοχή, η οποία να μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε μια απόφαση να χρησιμοποιήσει πλέον βία και να έχουμε αυτό που ονομάζουμε dehumanization, να έχουμε μια απανθρωποποίηση του στόχου.
Γιατί πώς είμαι σε δυνατότητα να φέρω σε πέρας βία? Όταν απέναντί μου δεν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αξία όπως εγώ, αλλά έχω κάτι που θεωρώ κατώτερο, κάποιον τον οποίο θεωρώ ότι αξίζει να φέρω σε βάρος του βία. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της θρησκείας, που έχω η άπιστη, με βάση την ισλαμιστική ιδεολογία, είτε μέσα από τις πολιτικές ιδεολογίες. Οι αναρχικοί παλαιότερα λέγανε ότι όλοι οι αστεί οι οποίοι στηρίζουν το σύστημα είναι υπεύθυνοι και μία χαρά είναι νόμιμος στόχος. Άρα νομίζω ότι ναι, το κομμάτι της θρησκείας σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, έτσι, που οπλίζουν το χέρι κάποιου μοναχοκλήτου. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Η επόμενη ερώτηση έρχεται από την κυρία Βασιλική Σταθοπούλου. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς η επιστήμη της εγκληματολογίας και γενικότερα αυτό το θέμα που θίξατε σήμερα θα σχετιζόταν με την εκπαίδευση. Κάποια αναφορά, κάποια στοιχεία να παρισφρήσουν πάντα θετικά, για μια θετική έτσι, εισήγηση στα παιδιά, έτσι, μια αφύπνιση προς το θετικό του θέματος. Εννοείται τι, για να καταλάβω λίγο το ερώτημα, εννοείται τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για την εξάλληψη των όρων της ριζοσπαστικοποίησης στη βία, αυτό εννοείται. Για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευτικός λάμβανε κάποια επιμόρφωση στην εγκληματολογία ή στην τρομοκρατία, αυτό θα μπορούσε να περάσει στους μαθητές. Βέβαια, στο ανάλογο δικό τους γνωστικό επίπεδο, όχι αυστηρά και κλειστά, έτσι, ευρύτερα, το να μάθουν οι μαθητές από τη μικρή ηλικία αυτό το φαινόμενο, το πώς να στέκονται απέναντι σε αυτό έτσι κριτικά, ως αυτό που λέμε σκεπτόμενοι πολίτες. Υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Απλά το σκέφτηκα επειδή είμαι δασκάλα και μου ήρθε ως ερώτημα αυτό. Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Θα μου επιτρέψετε εδώ όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι το κομμάτι ριζοσπαστικοποίησης στη βία, το κομμάτι δηλαδή, όπως είπαμε, του πηγαίνω πλέον σε έναν ακραίο χώρο και αποδέχομαι τη χρήση βίας και στερώ από τον διπλανό μου για διάφορους λόγους, έτσι, που είναι, όπως είπαμε, είτε ιδεολογική είτε θρησκευτική, την ανθρώπινη αξία, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές που θέλω να πιστεύω έχουμε στην εκπαίδευση και τις αρχές που μαθαίνουμε και στα σχολεία σε σχέση με το Σύνταγμα και τα όσα ισχύουν ως αξίες στις χώρες μας. Οπότε ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα, θέλω να πιστεύω, σχολικό και αξίες τις οποίες μαθαίνουμε, που σε πρώτη φάση έτσι κι αλλιώς είναι αντίθετες με την τρομοκρατία, τον τρόπο δράσης και τους σκοπούς της. Θα ήμουν λίγο προσεκτική, ειδικά εγκληματολογικά μιλώντας, για το κομμάτι της διδασκαλίας πάνω στο φαινόμενο, γιατί δυστυχώς έχουμε δει και το φαινόμενο μιμητισμού και copycat. Οπότε το τι θα διδάξεις, πόσο θα διδάξεις και τι κινδύνους μπορεί να έχει όταν διδάσκεις ένα φαινόμενο στα παιδιά και ανάλογα και με τη διαστρωμά τους και στις ηλικίες, έτσι. Είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Από εκεί πέρα για την εκπαίδευση, για τους εκπαιδευτικούς ειδικά και για τη μόρφωση τους πάνω στο φαινόμενο. Στο εξωτερικό, για παράδειγμα, έχουμε το Prevent, το πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο όμως έχει κατακριθεί αρκετά, γιατί θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να δρά μέσα στην τάξη σαν αστυνομικό όργανο και σαν ειδικός ασφάλειας συλλέγοντας πληροφορίες. Για να εξηγήσω λίγο, στα πλαίσια του Prevent, δάσκαλοι, καθηγητές, και εγώ επειδή συνεργάζομαι με Βρετανικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, χρειάστηκε και πέρασα μια ειδική εκπαίδευση που σκοπό έχει να μπορώ να εντοπίζω μέσα στην τάξη μου προγνωστικούς δείκτες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση στη βία στους φοιτητές μου. Υπάρχει πάντα μία ένσταση από την πλευρά των καθηγητών, γιατί ο δικός μας ρόλος, όπως είπαμε, είναι να δώσουμε γνώση, όχι να είμαστε agents, έτσι, της ασφάλειας και να συλλέγουμε πληροφορίες. Τα προγράμματα αυτά, βέβαια, έχουν τη λογική του να μπορέσουν να εντοπίσουν οι εκπαιδευτικοί
κάποιους προγνωστικούς δείκτες να βοηθήσουν τα παιδιά, να βοηθήσουν την κοινωνία, να βοηθήσουν τις αρχές. Από τη στιγμή βέβαια που μπαίνει σε αυτήν την λογική, χάνεται ίσως, αν θέλετε, και η εμπιστοσύνη πολλές φορές μαθητή ή φοιτητή, καθηγητή. Γιατί όταν ο μαθητής και ο φοιτητής γνωρίζει ότι μέσα στην τάξη αυτό που θα πει, εσύ θα το ερμηνεύσεις ή μπορείς να το ερμηνεύσεις κάπως και θα πρέπει και να το αναφέρεις κάπου και θα το αναλύσεις και με έναν τρόπο, αυτό δημιουργεί ζητήματα. Θα με δείτε λίγο λοιπόν φιδωλή στο να απαντήσω θετικά σε αυτό που είπατε, όχι γιατί δεν αναγνωρίζω την καλή προαίρεση, αλλά δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει, όπως είπα, θετικά. Και ειδικά για το κομμάτι που θα τους διδάξουμε για την τρομοκρατία, τι να διδάξουμε. Δηλαδή, εγώ θα φοβόμουν σε αυτή την περίπτωση και το κομμάτι του μιμητισμού, που ξέρουμε ότι σε κάποιες ηλικίες είναι σημαντικό και μπορεί να λειτουργήσει αντίθετα αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Το να εμφυσίσουμε στα παιδιά αρχές δημοκρατικές, αρχές που έχουν να κάνουν με το να κοιτάζουμε τον συνάνθρωπο ως ίσο, αρχές κατά των διακρίσεων, νομίζω ότι εξοπλίζουν αρκετά τα παιδιά, ούτως ώστε όταν θα έρθουν σε επαφή, γιατί θα εκτεθούν με όλες αυτές τις ιδεολογίες, θέλουμε, δεν θέλουμε, δυστυχώς με το διαδίκτυο, να έχουν αντιστάσεις. Νομίζω ότι εκεί είναι ο ρόλος μας των εκπαιδευτικών και όχι ούτε να ψάχνουμε προγνωστικούς δείκτες, ούτε ίσως να μπαίνουμε σε χώρους που δύσκολα μπορούμε να τους ελέγξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία ερώτηση και για το ενδιαφέρον σας για τα παιδιά. Μαρία, το επόμενο ερώτημα έρχεται από τον κύριο Νικόλα Ογκούρα. Το έχει θέσει στο chat. Εάν υπάρχει κάποια βιβλιογραφία ή κάποια περαιτέρω έρευνα που προτείνεις για διερεύνηση του σημερινού θέματος. Πριν απαντήσεις, να πω ότι όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει και απευθείας με την κυρία Αλβανού, υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας της στη σελίδα του Πανεπιστημίου, όπου μπορείτε να έχετε και να απαντήσει και πιο συγκεκριμένες ενδεχομένως ερωτήσεις ή πιο εξειδικευμένες. Μαρία μου, έχεις τον λόγο. Να πενέψουμε λίγο το σπίτι μας για να μην πέσει να μας πλακώσει και να πω ότι όσοι έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχουμε το μάθημα εσωτερική ασφάλεια, ένα εκπληκτικό, θα του πω εγώ, online μεταπτυχιακό που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ερευνήσουν διάφορες πτυχές του ζητήματος της ασφάλειας. Οπότε, όποιος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βιβλιογραφία και ειδικές αναφορές, μπορεί να βρει μέσα από το μάθημά μας. Από εκεί και πέρα, να κάνω και μια δεύτερη αναφορά, να πανέψουμε σπίτι, να μην πέσει να μας πλακώσει. Έχουμε την έκδοση αυτή Spotlight, όπως είπα, του RAN, στο οποίο μπορεί κάποιος να δει από διάφορες πτυχές και από διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ενδιαφέροντα, να δει το φαινόμενο Lone Actor και στα άρθρα μας και τη σχετική βιβλιογραφία στην οποία παραπέμπουμε. Ο χώρος της τρομοκρατίας πολύ λιγότερο επικουρείται από θεωρητικούς της εγκληματολογίας από ό,τι από τους άλλους χώρους. Εμείς δυστυχώς είμαστε πολύ λίγοι ως εγκληματολόγοι ασχολούμαστε με την τρομοκρατία. Οπότε υπάρχει ευρύτατη βιβλιογραφία και που μπορείτε να δείτε από διάφορους χώρους. Σας παραπέμπω λοιπόν και το slide είχε το link, αλλά και αν ψάξετε RAN Spotlight Lone Actors, αμέσως στο Google ή σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης θα δείτε τη συγκεκριμένη δημοσίευση. Ενδεχομένως ο κύριος Χριστάκης να θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα ή το χέρι έχει μείνει από προηγουμένως. Δεν το έχω κατεβάσει, με συγχωρείτε. Μάλλον Ευχαριστώ. Το ίδιο ισχύει για την κυρία Σταθοπούλου. Ναι, συγγνώμη. Κατέβηκε τώρα, λογικά, ναι. Μια χαρά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την σημερινή παρουσίαση. Αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, δεν έχω δει κάποιος στο chat, ούτε στο Q&A session. Οπότε, η κυρία Σιδηροπούλου θα ήθελε να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, κυρία Σιδηροπούλου. Κυρία Σιδηροπούλου. Με ακούτε?
Κυρία Σιδεροπούλου, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Είναι muted, από ό,τι βλέπω. Ναι. Ωραία. Εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, να ολοκληρώσουμε την σημερινή εξαιρετική διάλεξη με θέμα μοναχική λύκη εξτρεμιστική βία και αντιτρομοκρατική δράση από την εκλεκτή συνάδελφο, την Δόκτωρ Μαρία Αλβανού. Και να ευχαριστήσω θερμά η κυρία Σιδηροπούλου. Ωραία, δεν θα ολοκληρώσω. Να πάρουμε το τελευταίο ερώτημα τότε από την κυρία Κυριακή Σιδηροπούλου. Το ερώτημα είναι σχετικά, αν μπορούν να δοθούν κάποιες αναφορές σχετικά με το προφίλ των μοναχικών λύκων. Είναι δύσκολο γιατί βλέπουμε ότι έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό το οποίο θα μπορούσα να πω που τον έφερα και πριν, για παράδειγμα, ότι σαφέστατα στο προφίλ μιλάμε για άνδρες. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικά χαμηλή μέχρι αμεληταία και θα έλεγε κανείς εδώ διαφωνούμε και για το αν σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μοναχική λύκη, να την πω. Αν έχουμε συμμετοχή γυναικών, ένα βασικό κομμάτι του όσον αφορά το φύλλο, την ηλικία, η οποία είναι νεαρή ηλικία. Όμως θα με δείτε πάρα πολύ διστακτική πάνω στο κομμάτι του φύλλου. Για ποιο λόγο? Κατοχή του λύκου έχει εκπλήξεις. Και έχουμε δει και περιπτώσεις στις οποίες είχαμε και μεγαλύτερη ηλικία και άτομα μέσης ηλικίας. Μορφωτικό επίπεδο. Έχουμε δει μοναχικούς λύκους μέσω των ΤΑΕΣ, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ή, και όπως είπα πριν, σύνδεση με προηγούμενο ποινικό μητρό. Εδώ έναν αστερίσκο. Όταν μιλάμε για το προφίλ μοναχικών λύκων και ποινικό μητρό, τι εννοούμε? Γιατί πρέπει να έχουμε μία σαφή διάκριση. Αν μιλάμε για ποινικό μητρό, πράξεις οι οποίες είναι άσχετες με τη σημερινή τρομοκρατική ενέργεια, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει στο προφίλ. Αν δηλαδή δω ότι ο συγκεκριμένος δράστης είχε καταδίκες για ενδοοικογενειακή βία, για κλοπές, για ναρκωτικά, με ενδιαφέρει. Αν όμως κάτι το οποίο το βλέπω σε κάποιες έρευνες τελευταία και δεν έχει σχέση με το φαινόμενο και απηχείται μια εμπειρική άγνοια. Δεν μπορεί να μιλάω για σύνδεση, για παράδειγμα, μοναχικού λύκου στο προφίλ και προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες, όταν αυτές οι εγκληματικές ενέργειες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τρομοκρατική δράση. Ουχού. Δεν μπορεί κάποιος να φέρει σε πέρας τρομοκρατική ενέργεια χωρίς να σπάσει και κάποιος να παραβιάσει και κάποιους άλλους νόμους. Χρειάζεσαι, δηλαδή, για παράδειγμα, να έχεις μια πλαστή ταυτότητα, να έχεις κλέψει, για παράδειγμα, ένα όχημα το οποίο θα οδηγήσεις και θα πέσεις πάνω σε άλλους. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς για ποινικό μητρό και να αναφέρεσαι σε άλλες πράξεις, όπως για παράδειγμα κλοπή οχήματος. Είναι κομμάτι της τρομοκρατικής δράσης. Άστο στην άκρη. Λοιπόν, έχουμε όντως περιπτώσεις που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα για το προφίλ ότι υπάρχει σύνδεση με ποινικό μητρό και με προηγούμενες άσχετες με την τρομοκρατία πράξη. Πρέπει να σας πω ότι οι τελευταίες έρευνες μας δείχνουν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, που το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό και χρήζει περαιτέρω έρευνας. Αλλά όπως σας είπα, είμαι λίγο προσεκτική στο προφίλ, γιατί μοναχική λύκη σημαίνει έκπληξη. Και έχουμε δει, όπως είπα, middle-aged, έτσι, μέση ηλικία, που δεν μας φαινόταν πιο πριν να είναι στο προφίλ. Ήδη η έννοια του μοναχικού λύκου, όπως είπαμε, είναι το element of surprise. Αν ως αρχές ψάχνει τον μοναχικό λύκο με βάση το προφίλ, δυστυχώς θα απογοητευτώ και η απογοήτευση αυτή μπορεί να σημαίνει και αποτυχία στο επίπεδο πρόληψης. Αλλά πάντως κάποια στοιχεία που σας είπα τώρα είναι όντως ένας μέσος όρος που τον βλέπουμε και μπορούμε να μιλήσουμε για στοιχεία προφίλ. Ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Σιδηροπούλου για το ερώτημά της και ευχαριστούμε θερμά, Μαρία, και για τη σημερινή παρουσίαση και για την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα και που πάντα εξαιρετικά, με εξαιρετική ευγένεια αποδέχεσαι την πρότασή μας για να αναπτύξουμε πεδία που αφορούν στο
θέμα το οποίο διατρέπει, δηλαδή πτυχές της εσωτερικής ασφάλειας. Με αυτές τις σκέψεις, να ευχαριστήσω και τους αφανείς, συσσαγωγικά, ήρωες αυτής της συνάντησης. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τμήμα Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Νεάπολης και στον επικεφαλή, τον κύριο Σοφοκλή Παράσχου, για την συνολική βοήθειά του, όπως και στα άλλα μέλη της ομάδας, που πάντοτε στηρίζουν τις σκέψεις και τις πρωτοβουλίες μας. Και φυσικά, ξανά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Δόκτωρ Μαρία Αλβανού, που πάντα μας διαφωτίζει και μαθαίνουμε πάρα πολλά μέσα από την έρευνά της. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου και για την πρόσκληση και για την προσοχή, και να πω ότι για μένα ήταν ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση, γιατί σημασία δεν έχει να μιλάμε για αυτά τα θέματα στα συνέδρια ειδικών, αλλά να μιλάμε με απλό τρόπο, να καταλαβαίνει η κοινωνία και να επιμορφώνεται πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη δική της ασφάλεια. Και που πρέπει και επιτέλους να τα συζητάμε και σε ένα άλλο επίπεδο, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στα φόρουμ των συνεδρίων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Καλή Τσίκνο Πέμπτη. Γεια σας.